Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 24 ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση με Ιρακινό ντρόουν σε στρατιωτική βάση στα υψίπεδα του Γκολάν, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, IDF. Σύμφωνα με τους IDF, δύο ντρόουνς φορτωμένα με εκρηκτικά εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ. Το ένα καταρρίφθηκε από την Ισραηλινή αεράμινα και το δεύτερο έπληξε μια στρατιωτική βάση στα βόρεια υψίπεδα του Γκολάν. Σε άλλη, το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 2.000 Συμπεριλαμβανομένων υποδομών και εξοπλισμών στο νότιο Λίβανο από την έναρξη τη χερσαία εισβολή στο νότο τη γειτονική χώρα κατά τη Χεσμολάχ. Παράλληλα, ο στρατό είπε ότι έχει σκοτώσει 250 μαχητέ τη Χεσμολάχ από την έναρξη τη χερσαία επίθεση. Σε τέσσερα μέτωπα, επιχειρεί το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, σε Λίβανο, Γάζα, Δυτική Όχθη και Συρία. Στη Βηρητό, βομβάρδισε κτίρια στοχεύοντα τον πιθανό διάδοχο του Νασράλα προκειμένου να εξοντώσει όλη την ιεραρχία τη Χεσμολάχ. Στη Δυτική Όχθη, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανάμεσά τους και ο τοπικός ηγέτης της Χαμά. Στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, λόγω των Ισραηλινών βομβαρδισμών έκλεισε το πέρασμα Μασνά από που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο το Ισραήλ να πλήξει τι πετρελαιοπηγές του Ιράν, βάζοντα φωτιά στι διεθνεί τιμέ του μαύρου χρυσού. Νωρίτερα ο IDF ανακοίνωσε όπως αναφέρουν οι Times of Israel ότι μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια σύραγγα μήκους 3,5 χιλιόμετρων που διέσχιζε το Λίβανο και τη Συρία και η οποία σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ χρησιμοποιούνταν από τη Χεσμολάχ για τη λαθρέα μεταφορά Ιρανικών όπλων. Το πρώτο διάγγελμα μετά από σχεδόν πέντε χρόνια απίφθινε νωρίτερα ο θρησκευτικός ηγέτη του Ιράν, Αλή Χαμενεΐ παρουσιάζοντας τις προθέσεις της Τεχεράνης. Ο ίδιος είχε ένα τουφέκι στο πλευρό του. «Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε στο Ισραήλ», τόνισε. Η επιχείρηση των ενόπλων μα δυνάμεων πριν από λίγε νύχτε ήταν απολύτω νόμιμη, είπε. Έκανε λόγο για την πυραυλική επίθεση ω την ελάχιστη τιμωρία για τα εγκλήματα του Ισραήλ. Ενώ πρόσθεσε, αυτό που έχει συσσωρευτεί από την πρόσφατη συμπεριφορά του Ισραήλ αυξάνει την οργή και ενισχύει τα κίνητρα αντίσταση. Καταχυλιάδε συγκεντρώθηκαν στο μεγάλο τέμενο τη Ταχεράνη για να τον ακούσουν, ενώ φώναζαν η κατάρα του Θεού να πέσει στο Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.